αστυνομικός ζητά από την νεαρή επιβάτητα να του δείξει τη βεβαίωση κυκλοφορίας. Από το πρωί διενεργούνται έλεγχοι σε όσους προσέρχονται στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Τα πράγματα είναι δύσκολα, επίφοβα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα πιο αυστηρά στις μετακινήσεις, στα λεωφορεία μέσα. Να ξέρουμε τουλάχιστον πόσα άτομα θα υπάρχουν, ηλικιωμένοι να απαγορευτούν στην κυκλοφορία. Για να είμαστε όλοι καλά. Πίσω μου βλέπετε τους αστυνομικούς να διεξάγουν έλεγχο σε επιβάτη που αναμένεται να πάρει το λεωφορείο για να κατευθυνθεί στον προορισμό του. Οι επιβάτες πριν κατευθυνθούν στο εκδοτήριο χρειάζεται να δικαιολογήσουν το λόγο της μετακίνησής τους στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Στο κτίριο του ΟΣΕ, το ίδιο αυστηρή είναι οι έλεγχοι που γίνονται από τους αστυνομικούς. Αυτή την ώρα πίσω μου βλέπετε αστυνομικό να κάνει έλεγχο σε επιβάτες οι οποίοι περιμένουν να ξεκινήσει το δρομολόγιο τους εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Σε κοντινή απόσταση από το σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκεται ο τερματικός σταθμός λεωφορείων του ΑΣΤ, ο οποίος δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες ημέρες. Μετά από την εφαρμογή της απαγόρευσης έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια του ΑΣΤ. Βρισκόμαστε στον τερματικό σταθμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό και όπως βλέπετε κι εσείς δεν υπάρχει αρκετός κόσμος. Την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει από το πρωί μας περιέγραψε ένας οδηγός λεωφορείου. Είσαι το δεύτερο τρίτο δρομολόγιο σήμερα ή... Αυτό είναι το τέταρτο. Το τέταρτο δρομολόγιο. Πόσους επιβάτες έχεις μεταφέρει? Αυτούς εδώ πέρα... 8. Κάπου εκεί. Ενώ σε άλλες συνθήκες, κάτω από άλλες συνθήκες... Δεν παλεύονταν. Δεν παλεύονταν. Αυτό εδώ... Ο κόσμος μέσα δεν χωρούσε, στυνοχνότανε. Τη δύσκολη κατάσταση όμως περιέγραψαν και οι οδηγοί ταξί. Πολύ χάλια, πολύ χάλια, δραματική κατάσταση. Έκανα δύο δρομολόγια από τις 6 ώρα. Χάλια είναι η κατάσταση, δουλειά δεν υπάρχει. Σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης του ΣΕΙΣΟΥ για πολίτες και οχήματα πέραν των κρατικών κυπριακών προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ότι έχει απαγορευτεί η είσοδος στο δάσος και να χρησιμοποιήσουν άλλες οδούς. Είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια κατάσταση. Φυσικά από χθες το βράδυ έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλες απαγορεύσεις, τις οποίες. Οδός Τσιμισκή, πεζόδρομος Αριστοτέλους, δύο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Από τις 6 το πρωί τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι λίγο μετά τις 9 το πρωί, βρισκόμαστε στην οδό Τσιμισκή στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης των άσκοπων μετακινήσεων έχει περιοριστεί αρκετά ο κόσμος και έχουν γίνει λιγότερες οι διελεύσεις των οχημάτων. Πάρα πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει. Είτε θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο γίνεται για να μειώσει τις ελευθερίες μας. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Μειώνεται κάπως η ελευθερία μας. Σήμερα όταν βγήκα ένιωσα περίεργα. Σίγουρα. Αλλά κάποιοι που θεωρούν ότι ξέρουν αυτοί καλύτερα, ότι είναι πιο δυνατοί, έχουν καλύτερη υγεία και δεν θα πάθουν κάτι, δυστυχώς όταν βρίσκεσαι απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, δεν το αντιλαμβάνεσαι καλά. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη Θεσσαλονίκη προβλέπει την εγκατάσταση πολυμελών κλιμακίων ελέγχου στα διόδια Μαλγάρων, στο Λάκωμα, στην αφετηρία ΟΑΣΤ, εντός του ΟΣΕ, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της πόλης, καθώς και στην περιοχή των Κάστρων. Κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου έγιναν συστάσεις προς τους πολίτες και από αύριο θα είναι περισσότερο αυστηροί οι έλεγχοι.